Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κατερίνη. Λοιπόν, το θέμα των γερμανικών οφειλών συνολικά, δάνειο, αποζημιώσεις κλπ. Είναι κάτι το οποίο χρονίζει δεκαετίες. Έχει ενδιαφέρον το τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπηρωθεί, διότι χώρες όπως η Πολωνία εγείρουν τα δικά τους αιτήματα στους Γερμανούς. Παλιότερα ήταν η Ιταλική δικαιοσύνη που είχε πολύ θερμά ασχοληθεί με το ζήτημα. Κατά καιρούς διάφορες άλλες χώρες θίγουν ζητήματα. Το ζήτημα είναι ότι πολλές από αυτές τις χώρες έχουν, αν θέλετε, διαφορετικά προβλήματα από ό,τι η Ελλάδα. Ξέρω εγώ, η Τσεχία, η Σλοβακία κλπ. Εκεί υπάρχουν εδαφικές μεταβολές και στην περίπτωση της Πολωνίας. Η μόνη χώρα η οποία ζητάει επανορθώσεις για τα όσα υπέστη από τη γερμανική κατάκτηση και την κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν έχει, αν θέλετε, μπλέξει στο ζήτημα της αλλαγής εδαφών, της αλλαγής συνόρων και το καθεξής είναι η Ελλάδα. Δεν είναι η ίδια η περίπτωση, αλλά καθώς η Ευρώπη μπαίνει σε μια ταραγμένη εποχή, πολλές άλλες χώρες θέτουν ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, μερικά από αυτά ταυτίζονται με τα αιτήματα της Ελλάδας, οι πολεμικές επανορθώσεις και η συζήτηση γύρω από αυτές, αλλά δεν ταυτίζονται, όπως οι πιθανές αλλαγές συνόρων. Η Πολωνία θεωρεί ότι τις οφείλουν μερικές δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα επιπλέον. Η Ελλάδα, καλό θα είναι να μην ανοίξει θέμα συνόρων. Η Πολωνία που τα θεωρεί από Ουκρανία, από θεωρεί ότι έχει να λαμβάνει. Κοιτάξτε να δείτε, η Πολωνία διακηρύσει ότι είναι αδικημένη από την προσταφαίρεση εδαφών, ότι έχει χάσει 180.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ανταμείφθηκε από γερμανικά εδάφη της Προσίας και της Πομερανίας με 104.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, άρα της λείπουν 76.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν θέλετε την πολιτική εκτίμηση από ποιον τα ζητά, μάλλον τα ζητάει από τις ανατολικές, έτσι, από Ουκρανία, και Λιθουανία, προφανώς. Οι εξελίξεις εκεί είναι ανοιχτές, αλλά και από Λιθουανία, γιατί όχι, έτσι, ή αν αλλάξουν οι συσχετισμοί, πιθανόν και από τη Λευκορωσία. Mm-hmm. Δηλαδή προς τα ανατολικά βλέπει μάλλον η Πολωνία. Αλλά η Ευρώπη έχει γίνει τόσο ρευστή που όλα είναι πιθανά όταν ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου που λέμε. Οι Πολωνοί πάντως γίνουν στο οικονομικό σκέλος ένα ποσό πολύ μεγάλο. Αν θυμάμαι καλά, πάνω από ένα τρεις, κάπου τόσο ποσό είναι. Είναι 1,5 τρισεκατομμύρια σημερινά αμερικανικά δολάρια. Αν θέλετε το ύψος, να το καταλάβουμε καλύτερα, είναι το 1 τρίτο του ετήσιου γερμανικού ΑΕΠ. Ο καθάρις του εθνικού προϊόντος της Γερμανίας, το 1 τρίτο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αν όμως, το οποίο όμως τεκμηριώνεται με μια πολύ βαριά επιστημονική μελέτη για το τι υπέστη η Πολωνία από την εισβολή και την κατοχή στα χρόνια του πολέμου. Δυστυχώς εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε ξεκινήσει ούτε από αυτό. Έχουμε κάποιες μελέτες, οι οποίες είναι πλήρες, οι οποίες όμως είναι μαχητές. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει ορισμένες αντιρρήσεις. Γιατί δεν έχουμε κάνει πάρα πολύ σοβαρή μελέτη πάνω στο ζήτημα και έτσι μερικές προπαγανδιστικές άλλων καιρών υποθέσεις έχουν περάσει σαν επιστημονικά τεκμήρια και αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, εάν δεχτεί η γερμανική κυβέρνηση να συζητήσει σοβαρά με την ελληνική κυβέρνηση, αυτά είναι ζητήματα μεταξύ κυβερνήσεων, ναι. Γιατί είναι μεταξύ χωρών. Έτσι δεν είναι. Το ένα κόμμα συζητάει με το άλλο κόμμα ή το ένα ή μία προσωπικότητα συζητάει με άλλη προσωπικότητα. Είναι θέματα επίσημα. Διεθνών σχέσεων, κυβέρνηση με κυβέρνηση. Εάν ανοίξει αυτή η σχετική συζήτηση, τότε να δούμε με κοινά επιστημονικά πορίσματα πού βρισκόμαστε. Από τις συνολικές οφειλές της Γερμανίας, το κατοχικό δάνειο είναι αυτό το οποίο είναι πιο συγκεκριμένο. Γιατί υπάρχουν... Το αναγκαστικό δάνειο είναι απλή λογιστική. Είναι μαθηματικά καθαρά. Τόσα. Βέβαια αναγνωρίστηκε το δάνειο αυτό. Δεν πρόκειται για δάνειο. Πρόκειται για προκαταβολές των εξόδων κατοχής. Η Ελλάδα προκατέβαλε έξοδα κατοχής τα οποία θεωρήθηκαν. Η Γερμανία αναγνώρισε ότι αυτές οι προκαταβολές έχουν θέση δανείου και μάλιστα είχε αρχίσει
μέχρι το 45 που έπεσε το Τρίτο Ράιχ, είχε αρχίσει να αποπληρώνει στην Ελλάδα αυτές τις προκαταβολές. Δηλαδή είχε αναγνωριστεί από την τότε Γερμανία την εμπόλεμη το δάνειο. Δεδομένου ότι από το 1990 και μετά η σημερινή Γερμανία έχει διακηρύξει και νομικά έτσι είναι ότι είναι η διάδοχος κατάσταση του Τρίτου Ράιχ. Δηλαδή δεν παίρνει μόνο τα δικαιώματα της Γερμανίας σε διεθνείς οργανισμούς και αλλά και τις υποχρεώσεις. Ναι, αλλά είναι και τις υποχρεώσεις. Και από το 1991 γι' αυτό έχει καθυστερήσει, γιατί μέχρι τότε δύο Γερμανίες υπό κατάσταση μεταβατική τρεχαγύρευε. Mm-hmm. Αλλά μετά το 1991 τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει μία Γερμανία η οποία έχει κληρονομήσει τις υποχρεώσεις και όπως και τα δικαιώματα της παλιάς Γερμανίας. Άρα μπορεί η Ελλάδα πλέον να γίνει θέμα επί συγκεκριμένου αντιδίκου χωρίς να υπάρχει ασάφεια. Ναι, δυστυχώς από το 1991 και μετά έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Δύο ρηματικές διακοινώσεις, κάτι συνεδρία της Βουλής, μια επιτροπή της Βουλής, μια ψηφοφορία. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα, ξέρετε, αν δεν μετατραπούν όπως τα μετατρέπει η Πολωνία. Δεν είναι καλό παράδειγμα η Πολωνία, αλλά η μέθοδος που ακολουθεί είναι υποδειγματική. Γιατί δεν είναι καλό παράδειγμα η Πολωνία. Η Πολωνία δεν είναι καλό παράδειγμα γιατί τα μπλέκει με δαφικές, δηλαδή τα μπλέκει με αλλαγή συνόρων. Και αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Θέλω να πω ότι να τιμημηθούμε στην μέθοδο και στη διαδικασία, mm-hmm. αλλά μην ανοίξουμε κι εμείς κανένα αστείο εκεί με σύνορα, διότι μάλλον θα βλάψουμε τη χώρα μας. Λοιπόν, είναι πολύ ειδικτική τέση ελληνικών εδαφών αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, να γίνω αόριστος, να μην πω σε συγκεκριμένα. Λοιπόν, η Πολωνία όχι μόνο έχει επιστρατεύσει τις πρεσβείες, διπλωματικές αποστολές στο να προβάλλουν το αίτημα αυτό, έχει κάνει επίσημες διακοινώσεις στην γερμανική κυβέρνηση και κλιμακώνει επίσημα, κυβερνητικά, κλιμακώνει το αίτημά της με έναν πάρα πολύ σωστό τρόπο. Με έναν πάρα πολύ σωστό τρόπο. Νομικά εννοείται και πολιτικά. Και νομικά και επιστημονικά και πολιτικά αν θέλετε. Mm. Δηλαδή έχει πει να αυτές είναι οι καταστροφές, αυτά είναι τα θύματα, αυτό είναι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της Πολωνίας, αυτή είναι τόσα σε χρήματα. Να. Έχετε αντίρρηση παρακαλώ. Φτιάχτε τη δική σας επιστημονική επιτροπή να το συζητήσουμε όπως συζητάνε κυβερνήσεις. Εμείς αυτό που μπορούμε να υπολογιστεί, αυτό το οποίο έχει υπολογιστεί, είπαστε τώρα δεν ξέρω βέβαια, γιατί ασχολούμαι και εγώ χρόνια με την υπόθεση και έχω μιλήσει με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά κύριο ασχοληθεί, είτε πολιτικούς είτε καθηγητές. Το θέμα του αναγκαστικού δανείου είναι πολύ συγκεκριμένο και με τους στόχους μπορεί να υπολογιστεί ένα ποσό τώρα και υπάρχουν διχογνωμίες, υπάρχουν αποκλίσεις για το ποιο μπορεί να είναι το ποσό, βάση πτώση, αλλά δεν είναι αμεληταίο. Μπορεί, αν και εκεί υπάρχουν, ξέρετε, με τις ισοτιμίες, με το τι σημαίνει το νόμισμα και τον καιρό κλπ. Και γύρω στα εκείνο που είναι δεδομένο και αν θέλετε. Τελείως λογικό mm-hmm. έτσι, από την ελληνική πλευρά mm-hmm. είναι γύρω στα 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Έτσι, ένα, 800 ένα δις. 800 δις, ναι. Mm-hmm. Ναι. Πολλά. Δις. Η Πολωνία έχει φτάσει στα 3. Εμείς είμαστε στα δις. Ναι. Λοιπόν, πολλά είναι. Δεν έχουν σημασία πολλά είναι αυτά, 800 δις. Έτσι, πάρα πολλά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά πρόκειται για αποζημιώσεις. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία πριν από 4-5 χρόνια ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις, τις οικονομικές που απορρέανε από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η Γερμανία στη σύγχρονη ιστορία έχει μια κακή συνήθεια να προκαλεί πολέμους και συνήθως να χάνει τους πολέμους. και φυσικά βρίσκεται κάτω από την, θα λέγαμε, την υποχρέωση να πληρώσει τις καταστροφές που η πόλεμη που αυτή προκάλεσε στους άλλους. Έτσι, δημιούργησαν. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία αποπλήρωσε τα ποσά με πολλές διαπραγματεύσεις, με πολλές αναπροσαρμογές, με πολλές αλλαγές κλπ. Πριν από 4-5 χρόνια. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τη συζήτηση και τώρα και βλέπουμε με ποιον τρόπο μπορούν να πληρωθούν αυτά τα ποσά να δεχτεί η Γερμανία τις ευθύνες. Εκεί είναι το κεντρικό πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα να πάψει να είναι έτοιμα και να γίνει τρέχουσα πολιτική επί των σχέσεων. Υπήρχε και η άποψη στους διάφορους φακέλους που έχω κάνει κατά καιρούς για το θέμα και με διάφορα ποσά, τα οποία πολλές φορές ήταν 300 δις, αναλόγως της εκτίμησης που υπήρχε όχι μόνο για το δάνειο, αλλά και για το θέμα των αποζημιώσεων, που είναι λίγο πιο ασαφή τα πράγματα εκεί, αλλά είναι, υπάρχουν, να εγγραφεί και ακόμα και στον προϋπολογισμό ως μέτρο πίεσης.
Κοιτάξτε, αυτά είναι τεχνάσματα, ναι, τα οποία δεν σου λύνουν το πρόβλημα. Ναι. Από τη στιγμή που δεν κάνεις διπλωματική κίνηση, εσύ με τα δικά σου οικονομικά και τους δικούς σου προϋπολογισμούς κάνε ό,τι θέλεις. Ναι. Από τη στιγμή που δεν διαμαρτύρεσαι για το επιχείρημα της Γερμανίας, το οποίο είναι ταπεινωτικό για τη χώρα σου, η Γερμανία μας λέει αυτή τη στιγμή ότι όλες οι υποχρεώσεις της Γερμανίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ρυθμίστηκαν με τη συμφωνία του 4-2. Με τη συμφωνία δηλαδή που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία ως διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης, η Γαλλία και η Αγγλία, με τις δύο τότε Γερμανίες του 1990, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Όταν σου λέει η γερμανική κυβέρνηση σημερινή ότι όλα τα ζητήματα της Ελλάδας και όλες οι απαιτήσεις της Ελλάδας τις καλύπτει αυτή η συμφωνία, αυτό είναι προσβλητικό για την Ελλάδα. Σαν να μην έχεις εσύ κρατική υπόσταση. Διότι σου λένε ότι τέσσερις δυνάμεις, οι οποίες τότε ήταν συμμαχικές, τώρα πια δεν είναι, τέσσερις δυνάμεις αποφάσισαν για τη δική σου διπλωματική στάση, τη δική σου διπλωματική θέση, τη δική σου κρατική υπόσταση. Τη δική σου αξιοπρέπεια, με λίγα λόγια, σαν χώρα. Δηλαδή η Γερμανία σου λέει, εσείς δεν είστε χώρα, είστε μισή χώρα, είστε μισή μερίδα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι κηδεμόνες σας, οι τέσσερις μεγάλοι σύμμαχοι σας, υπέραψαν για εσάς. Τι ζητάτε τώρα? Θα περίμενε κανείς από ελληνικές κυβερνήσεις να χαλάσουν τον κόσμο με αυτό. Ναι, θα περίμενε κανείς βασικά από ελληνικές κυβερνήσεις, ναι, έστω μετά το 1991, όπου η Γερμανία, ναι, αποδέχθηκε, όπως λέτε, και τις υποχρεώσεις της προκατόχου της, η Νέα, ναι, Γερμανία. Ναι. Η Ελλάδα να έχει κινηθεί σοβαρά νομικά. Έγιναν κάποιες κινήσεις. Σπασμωδικές. Αποσπασματικές. Αποσπασματικές. Κοιτάξτε τώρα, διακοινώσεις, παραμονές εκλογών. Ναι, ναι, ποιος θα τις πιστέψει. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι. Ποιος θα τις πιστέψει. Ναι. Και κάτι, ναι, κάτι πρόχειρες. Πολύ πρόχειρα πράγματα. Για να δούμε το θέμα. Λοιπόν, θα το εμεί. Ναι, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, αν θέλετε, μπορεί να σκίζουμε τα ημάτια μας σαν Έλληνες και να φωνάζουμε στη Βουλή οι εκπρόσωποι μας εκεί και να λένε και να κάνουν, και μερικά πολιτικά πρόσωπα να πατάνε πάνω σε αυτές τις διεκδικήσεις για να κάνουν μεγάλο όνομα, ας πούμε, στην πολιτική. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν είναι οι φωνές που λύνουν αυτά τα ζητήματα. Είναι πολιτικά ζητήματα και θα είναι συγκεκριμένες διαδικασίες πολιτικές, διπλωματικές στην προκειμένη περίπτωση. Άρα κυβερνητικές. Για να σε πάρουν και στα σοβαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Θα επανέλθω. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γιώργος Μαργαρίτης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.